Γεια σου, Βασίλη. Χαίρετε κύριε, από την έδωση συντάξη του Γκαζέτα. Συνεχίζουμε. Κλασικά έχουμε 1-2. Πάμε τώρα δυνατά για το 3-4. Να Α, τόσο ξεπεράσουμε αισιόδοξο. το κόπερο του 50% που Έτσι. μας κυνηγάει τις τελευταίες μέρες. Είμαστε αισιόδοξοι. Θυμίζουμε πως χθες είχαμε δώσει για το μάτι της Αγγλίας με την Ουαλία να σκοράρει ο Χάρι Κέιν και είχαμε δώσει και 2-3 γκολ το παιχνίδι του Ιράν με τη ΣΥΠΑ, αμφότερα σε τιμές 91. Το υπενθυμίζουμε, υπάρχει χρόνος να στην Βέβαια. Novibet, πιστεύετε, Διασκέδαση στα πάντα ύψη και στην στο Novibet. Μουντιάλ. Για πες μας λοιπόν τι έχεις επιλέξει για αύριο. Αύριο ξεκινάμε στις 5 με τα παιχνίδια του τέταρτου ομίλου. Η Γαλλία είναι μία από τις ομάδες που ήδη έχει προκριθεί στους 16 και θα αντιμετωπίσει την Τινησία, την πιο ανίσχυρη ομάδα του ομίλου, η οποία έχει μόλις ένα βαθμό μετά από 2 αγωνιστικές. Θεωρώ πως η Τινησία, ενώ θέλει το μάτς και θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί για να μπει στο παιχνίδι της πρόκρισης, έχει δύσκολο έργο. Πιστεύω πως η Γαλλία θα κάνει το 3-3 και μάλιστα με σχετική ευκολία, και γι' αυτό το διπλό από ημίχρονος απόδοση 2,25 είναι μια καλή απόδοση. Όμως το μάτσο που έχει το πιο μεγάλο ενδιαφέρον από αυτόν τον όμιλο είναι το Αυστραλία-Δανία. Αμφότερες θα παλέψουν για την πρόκριση, επειδή ακόμα δεν έχει κλειδώσει η πρωτιά της Γαλλίας. Θα παλέψουν για την πρόκριση. Η Δανία πιστεύω ότι χρωστάει ένα καλό Βέβαια. παιχνίδι. Δεν έχει κάνει ακόμα. Ναι. Δεν έχει αποδώσει όπως περιμέναμε, όπως μας είχε δείξει και στα προγραμματικά. Βλέπω ένα ανοιχτό μάτς. Όμως καμία ομάδα δεν θα παίξει τρελά. Πιστεύω θα υπάρξουν φάσεις, θα υπάρξουν γκολ. Και επιλογή 2-3 γκολ σε απόδοση 91, πάντα στην Όβιμπετ, είναι ένα καλό σημείο. 2-3 Ωραία. γκολ εδώ, μάλιστα. Ακριβώς. Και συνεχίζουμε το βράδυ με τον τρίτο όμιλο, όπου εδώ πέρα όλα είναι ανοιχτά, τίποτα δεν έχει κρυθεί. Φυσικά το πιο εμπορικό παιχνίδι είναι η αναμέτρηση Πολωνίας με την Αργεντινή, η παρέα του Ρόμπερ Λεβαντόφσκι με την ομάδα του Λιόνελ Μέση. Δεν τη λέει παρέα την Αργεντινή. Αφήνει ναι, εφημερίδες για το κλίμα. Ομάδα Αφήνει τη λέει, ναι. Αφήνει εφημερίδες για το κλίμα στα αποδητήρια του Σκαλόνι. Έτσι. Εντάξει, Βασίλη μου. Μην πω παρέα και παρέα, εντάξει, θα ήταν υπερβολή, θα ήταν too much. Δημοσιογράφος δεν χρησιμοποιεί τη διαλέξη δύο φορές, σωστός. Λοιπόν, Για και εδώ πάμε. πέρα βλέπω ότι θα έχουμε ένα καλό παιχνίδι, ότι θα έχουμε γκολ. Η Πολωνία έδειξε το παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία ότι ενώ δέχτηκε φάσεις, είχε την ποιότητα και πέτυχε 2 γκολ, είχε 2 δοκάρια. Η Αργεντινή έδιωξε το άγχος κόντρα στο Μεξικό με το μαγικό γκολ του Λιονέλ Μέση και μετά βρήκε και δεύτερο γκολ. Επίσης Βλέπω μαγικό, ένα ντέρμπι. πιο μαγικό. Ναι, ακόμα πιο μαγικό. Και θεωρώ πως και εδώ η επιλογή 2-3 γκολ σε απόδοση 91 είναι πολύ τίμια. Μάλιστα. Δεν πες μας και ένα σκόρερ εδώ, πες μας και ένα ναι, σκόρερ. Πες έτσι... μας και ένα σκόρερ. Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έτσι... Αργεντινή, θα έδινες Μέση ή θα εκτός, πήγαινες κάπου εκτός άλλο. κάδρου, Ναι, πες ένα-δύο. μας ένα σκόρερ. Ένα-δύο, ένα-δύο. Παίχτη, παίχτη, όχι σκόρερ. Α, sorry, άκουσα σκορ. Δεν πειράζει, και το 1-2 το κρατάμε. Ναι, επειδή το εξέτασα, η πρώτη μου επιλογή ήταν να δώσω ένα σκοράρ ο Λιονέλ Μέση σε απόδοση διπλασιασμού, δύο ακριβώς. Έκανε την έκπληξη. Όμως, ναι, πήγε μετά δύσκολα. Όμως για προφανείς λόγους προτίμησα να μην πάρω θέση με κάποια ομάδα. Δεν πειράζει. Και το αφήνω εκεί, και το αφήνω εκεί. Χούλιαν Άλβαρες αύριο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να κρατάει ο κόσμος. Ακούγονται ονόματα, να τα κρατάει ο κόσμος εδώ πέρα να παίζει. Για τον ίδιο όμιλο, η Σαουδική Αραβία θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Οι Σαουδαράβες θεωρώ πως σου αδικεί λίγο το 2-0 με την Πολωνία. Σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να μοιάζει πως ήταν μια εύκολη νίκη για τους Πολωνούς. Όμως κάνε φάσεις, δημιούργησαν ευκαιρίες. Βρήκαν απέναντί τους έναν τρομακτικό Σέσνη, ο οποίος έβγαζε ότι έβγαινε και ότι δεν έβγαινε, επειδή το πέναλτι έβγαινε, το rebound μετά δεν έβγαινε. Βλέπω ένα παιχνίδι με ένταση, βλέπω ένα παιχνίδι με νεύρο. Οι Μεξικάνοι το έδειξαν και με τους Αργεντίνους πως δεν το λυπούνται το ποδοσφαιρικό ξύλο. Οπότε, over μια μισή κίτρινη κάρτα, στο πρώτο ημίχρονο, απόδοση 2-20. Ο διαιτητής είδε ότι λυπόταν τις κίτρινες κάρτες απέναντι στην Αργεντινή. Και λίγες ήταν. Στο προηγούμενο μάτς με την Αργεντινή είχαν βγει 4 συνολικά και για τις δύο ομάδες.
Θεωρώ πως λίγες ήταν. Μιχάλη, εσύ... Ήταν και ψαγμένο στοίχημα και καλή απόδοση. Ναι, ναι, πολύ καλή απόδοση, όντως. Ναι, έχεις κάποια τώρα σχόλια εδώ από κάποιους επικριτές, καλύτερα να τα διαβάσουμε. Το ζηλεύουμε. Μιχάλη, εσύ είσαι, που είσαι σαφώς πιο έμπειρος από τον Βασίλη, δεν ξέρω, θυμάσαι χειρότερο Μεξικό σε παγκόσμιο κύπελλο? Δεν ξέρω, νιώθω ότι, όχι, γιατί πάντα είχε ένα ωραίο χαρακτήρα το στο Μεξικό. Στο προηγούμενο είχε κάνει, είχε πάει καλά. Και από πιο παλιά. Ναι, δεν... όχι, δεν θυμάμαι. Άχρωμα, εγώ το έλεγα και προχθές με τον Μάτς με την Αργεντινή, ότι ρε παιδί μου μπήκε για την ισοπαλία, εντάξει, το βόλευε η ισοπαλία, αλλά δεν είχε και ένα πλάνο μετά, δηλαδή τίποτα. Με το που μπήκε τον γκολ μετά σαν να έφυγε από το γήπεδο. Έτσι ακριβώς. Όχι, όχι, δε, κακό, κακό Μεξικό είναι. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα tips σου. Θα τα συζητήσουμε αύριο. Άντε πήγαινε να δεις τα ματσάκια σου τώρα.